θορυβόδη γείτονα χαρακτηρίζει στο πρωτοσέλιδό της στην Ελλάδα η φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα Γενής Αφάκ, η οποία ισχυρίζεται ότι η Αθήνα ενεργοποίησε το αντιπυραυλικό σύστημα S-300 στην Κρήτη, λόγω φόβου ότι θα δεχτεί επίθεση από την Τουρκία. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Ελλάδα έχει αρχίσει πλέον να εκτοξεύει απειλές κατά της Τουρκίας, δείχνοντας ακόμα και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και βουλευτή Καβάλας Νίκο Παναγιωτόπουλο. Από τον Υπουργό Άμυνας μέχρι τον Αρχηγό του Πολεμικού Ναυτικού και κάποιοι πολιτικοί και απόστρατοι στρατιωτικοί ονειρεύονται πόλεμο με την Τουρκία και άρχισαν να βγάζουν οι αρχές πολέμου. Γράφει η Γενής Αφάκ, υποστηρίζοντας ότι ο ελληνικός στρατός ενεργοποίησε το σύστημα S-300 στην Κρήτη και έστειλε ειδικές δυνάμεις και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο νησί. Είναι αυτοί που ήταν σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Μάλιστα. Δεν πρέπει να περάσει στον κόσμο κάποια έτσι παραειδησιογραφία ότι αυτόν τον καιρό μεταφέρουμε στρατό εδώ και εκεί για διάφορους λόγους. Ό,τι ίσχυε εξακολουθεί να ισχύει. Και φυσικά, εάν λαμβάνονταν μια τέτοια απόφαση, θα έπρεπε να την γνωρίζω και θα την γνώριζα. Η Γενής Αφάκ κάνει λόγο για πολεμική προετοιμασία της Ελλάδας, επικαλούμενη μια σειρά δηλώσεων Ελλήνων πολιτικών, όπως του Υπουργού Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου, ο οποίος δήλωσε ότι είμαστε έτοιμοι για πάνε ενδεχόμενο, του Αρχηγού του Πολεμικού Ναυτικού Νίκου Τσούνη, ο οποίος σημείωσε πως ό,τι και να κάνουμε θα το κάνουμε μόνοι μας, καθώς και του πρώην Υπουργού Άμυνας Ευάγγελου Αποστολάκη, ότι η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να φοβάται τους Τούρκους και να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει. Εντάξει, ας είμαστε επιφυλακτικοί. Για απαραίτητη ενίσχυση της ελληνικής άμυνας κάνει λόγο η κοινή γνώμη, η οποία παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Συγκεκριμένα αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καμία πρωτοβουλία να πει ότι δεν θα το κάνει. Μπορεί να έχουμε ένα επεισόδιο, αλλά δεν φαντάζομαι να κρατήσει πολύ. Σκατσαρές, 40 χρόνια τα ακούμε. Ναι. 40 χρόνια τα ακούμε. Μακάρι να γίνει, να τελειώνουμε. Κοιτάξτε, αυτό κάποια στιγμή θα συμβεί. Αργά ή γρήγορα θα συμβεί, εκτός και αν βάλουμε μυαλό. Αν βάλουμε μυαλό, γιατί διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, όλα αυτά τα χρόνια που θυμόμαστε, από τον Κουντουριώτη και εδώ, όταν ο Κουντουριώτης τους έκανε τη ζημιά μέσα στα Δαρδανέλια, επαμφιευθήκαμε και σηκώσαμε τα χέρια στη φιλία, στην αλληλεγγύη, στο ένα στο άλλο, αλλά οι Τούρκοι δεν καταλαβαίνουν από αυτά. Άρα πρέπει να εξοπλιστούμε. Να γίνουμε Ισραήλ δηλαδή. Να γίνουμε ένα Ισραήλ στην περιοχή. Μόνο θα καταλάβουν οι Τούρκοι. Αλλιώς δεν καταλαβαίνουν. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Εγώ δεν πιστεύω σε πολέμους. Εγώ δεν πιστεύω σε ομιλίες ανθρώπων στα ΜΟΜΟΕ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει και οι δύο να ρίξουμε πολύ νερό στο κρασί μας. Πάρα πολύ νερό. Για να δουν τα παιδιά μας μια καλύτερη μέρα αύριο. Άμα μας κυδαιμονεύει ο πλούτος της θάλασσας και του αέρα, δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά δεν ειστερούμε κι εμείς. Έτσι νομίζω ότι δεν ειστερούμε κι εμείς. Μας τα είπε και ο υπουργός μας. Καλύτερα μας τα είπε. Τον εμπιστεύομαι. Εμπιστεύεσαι τον κύριο Παναγιωτόπουλο? Ναι, φυσικά, γιατί όχι. Η άλλη καλύτερη ήταν. Οπωσδήποτε να ενισχυθεί η αμυντική μας ικανότητα. Και αυτά τα περί επιστροφής και αναδρομικά και το ένα και το άλλο συνταξιούχος δεν χρειαζόταν. Καλύτερα να πάρουν δύο φρεγάτες, να πιάσουν τόπο, γιατί αν δεν έχουμε όπλα, τα χρήματα που θα πάνε στους συνταξιούχους θα είναι άχρηστα. Αυτό έχω να πω. Κάθε τόσο ακούμε για αναδρομικά, για επιστροφές, για ποιο λόγο? Να ενισχύσουμε την άμυνα και από εκεί και μετά ας πάρουν και οι συνταξιούχοι ό,τι τους αναλογεί.